Πάμε να δούμε τώρα με τον Θανάση Αυγερινό τι λέει ο Ρώσος πρόεδρος Θανάση για το μέλλον του πολέμου. Καλό μεσημέρι από τη Μόσχα, που κινείται σήμερα σε κλίμα ευρασιατικό, καθώς φιλοξενεί τη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας 9 χωρών, μεταξύ αυτών η Ρωσία και η Κίνα και τα υπόλοιπα μέλη του οργανισμού της Σανγκάης, που αποκτούν όλο και περισσότερο χαρακτηριστικά συμμαχίας. Κατέθεσαν όλοι μαζί λουλούδια στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη στα τείχη του Κρεμλίνου, τιμώντας τους νεκρούς στον αγώνα κατά των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, την ίδια στιγμή που ο Βλαντίμιρ Πούτιν σε μήνυμά του εκτόξευε νέους κεραυνούς κατά της Δύσης και της υποκρισίας της, λέγοντας αυτό που είδαμε στο ρεπορτάζ, ότι η Δύση μετέτρεψε την Ουκρανία σε αποικία, στρέφοντάς την εναντίον της Ρωσίας. Ο Ρώσος ηγέτης είπε ότι αυτή την αντιρωσική πολιτική την ακολουθεί η Δύση για πολλά χρόνια, καθώς άρμεγε, είναι ο όρος που χρησιμοποιεί, τους φυσικούς πόρους της Ουκρανίας και ενθάρρυνε τη γενοκτονία και τον τρόμο για τον πληθυσμό στην Ανατολική Ουκρανία, στον Ντονμπάς. Καθώς η Δύση, λέει ο Ρώσος πρόεδρος, θέλει την Ουκρανία πολιορκητικό κρυό εναντίον της Ρωσίας, οθώντας της κυριολεκτικά στην αυτοκτονία. Μάλιστα. Κατά το Ρώσο πρόεδρο, οι συγκρούσεις παγκοσμίως αυξάνουν λόγω της επιλογής των ελίτ της Δύσης, κάποιων ελίτ, είπε, που θέλουν να κρατήσουν την παγκόσμια κυριαρχία τους, και προφανώς δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης προβάλλεται σήμερα η επίσημη δήλωση του Πεκίνου, που καταδικάζει τη φιλοδοξία των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσουν ένα ρόλο διεθνούς χωροφύλακα. Μάλιστα, την ίδια στιγμή οι Ρώσοι διπλωμάτες λένε ότι η μισή ομάδα των G20 τάσσεται κατά της απομόνωσης της Ρωσίας, και με αυτούς η Μόσχα θα συνεχίσει να συνεργάζεται κανονικά.